Η ελληνική ομάδα διάσωσης Λακωνίας ανταποκρίθηκε άμεσα στην κλήση της κεντρικής διοίκησης της ελληνικής ομάδας διάσωσης για υποστήριξη των συναδέλφων διασωστών των όμορων παραρτημάτων που επιχειρούσαν από την πρώτη στιγμή στην έρευνα, εντοπισμό και διάσωση συνανθρώπων μας στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Η αποστολή εδώ από τη Λακωνία αποτελείται από 7 άτομα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας, η κυρία Πολυτίμη Σταθάκου. Κυρία Σταθάκου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χοντρόπουλη. Ναι, σωστά. Ούτως ή άλλως είναι έργο της ομάδας των εθελοντών πάντα να προσφέρουν. Γι' αυτό και εκπαιδεύονται και γι' αυτό και εξειδικεύονται πολλές φορές σε ανάλογες καταστάσεις. Mm-hmm. Εμείς σαν ομάδα. Καταρχήν να πω ότι η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει μια κεντρική έδρα, από εκεί ξεκίνησε, Θεσσαλονίκη, και έχει παραρτήματα σε πάρα πολλούς νομούς, περισσότερους σχεδόν νομούς της Ελλάδας. Οπότε η λογική αυτή της αλληλοποστήριξης είναι δεδομένη από την αρχή. Πάντα δηλαδή ένα παράρτημα που βιώνει κάτι δύσκολο στην περιοχή του υποστηρίζεται από τα όμορα ή αν παραστεί ανάγκη όπως σε μεγάλες καταστροφές, όπως έγινε και τώρα δηλαδή, και από μακρινά παραρτήματα. Δηλαδή είμαστε από Λακωνία, από Κυκλάδες, από Εύρω, από όπου φανταστείτε. Όσοι μπορούσαν και ήταν δυνατόν να επιχειρήσουν τη συγκεκριμένη στιγμή, βρέθηκαν σε διάφορες από τις περιοχές που πλήγησαν. Πρέπει να έχουμε εξειδίκευση, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει με ασφάλεια. Το κυριότερο είναι να έχουμε ασφάλεια. Είτε εμείς ως εκπαιδευμένοι διασώστες, είτε κυριότερο και πιο βασικό απ' όλα οι απλοί πολίτες. Συνήθως οι τραυματισμοί γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να το κάνουν, θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η εκπαίδευση. Αντιμετωπίσατε κάτι το οποίο ήταν για σας δύσκολο, πρωτόγνωρο? Στην δική μας επιχείρηση, επειδή το τμήμα το οποίο αναλάβαμε ήταν περίπου, ήταν πολύ μεγάλο για να σας πω, περίπου το 1/3 της Σπάρτης ήταν μέσα στον αστικό ιστό, ναι, πλημμυρισμένο από τα 10 εκατοστά μπαίνοντας μέχρι και 2 μέτρα και πάνω. Μέσα στη Λάρισα. Μέσα στη Λάρισα, ναι, στον οικισμό Άγιο Θωμά, είναι mm-hmm. περιφερειακά, στους περιφερειακούς οικισμούς της πόλης, mm-hmm. αλλά ήταν πάρα πολύ έντονο η εικόνα που αντιμετωπίσαμε. Η μισή πόλη, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, ήταν μια κανονική καθημερινότητα για την πόλη και το άλλο σημείο ήταν μια τραγική κατάσταση με εγκλωβισμένους ανθρώπους. Σαν επιχειρήσεις δεν είχαμε κάποιο δύσκολο συμβάν με την έννοια ότι έπρεπε να απεγκλωβίσουμε άμεσα κάποιον που κινδύνευε. Οι περισσότεροι των ανθρώπων ήταν εγκλωβισμένοι στα σπίτια και απλά δεν μπορούσαν, έπρεπε να βγουν. Ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός εγκλωβισμένων, όχι μόνο στον Άγιο Θωμά, ήταν και στις υπόλοιπες περιοχές. Ναι. Ήταν και ανατολικά της Λάρισας, ήταν διάφορα σημεία που βάσει μορφολογίας είχαν πλημμυρίσει. Οπότε χρειαζόντουσαν πάρα πολλά χέρια. Να επιχειρούν δηλαδή συνέχεια άνθρωποι να παίρνουν σωστικές λέμπους στον κόσμο που ήθελε να βγει. Γιατί το εύκολο ήταν να βγει από τα 10 εκατοστά, το δύσκολο ήταν και το επικίνδυνο ήταν να βγει από μεγαλύτερο βάθος. Αυτός ήταν ο στόχος. Όμως είδαμε πάρα πολλά στην πορεία πηγαίνοντας. Και το κομμάτι του κυρίως του κάμπου προς την πλευρά της Λάρισας, ναι, ήταν μια απέραντη λίμνη. Ό,τι και να περιγράφεται, ό,τι ακριβώς βλέπουμε και στις οθόνες είναι επιδείο. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι πολλές φορές αυτό που βλέπουμε μέσα από την τηλεόραση και το διαδίκτυο δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, μόνο αν είσαι εκεί το βιώνεις και το ζεις. Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς. Εσείς απεγκλωβίσατε 41 άτομα. Έτσι. Εμείς, και 4 ζώα, όπως λέτε. Στο ναι, ναι. Ήτανε, αναλάβαμε το σημείο στις 11.30 το πρωί, κατόπιν υπόδειξη του αξιωματικού της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη του τομέα. Και το κάναμε, επιχειρούσαμε δηλαδή μέχρι τις 10 το βράδυ. Η συντριπτική πλειοψηφία ήταν απεγκλωβισμή. Ενδιαμέσως όμως όπου υπήρχε ανάγκη μεταφέραμε τρόφιμα και νερό. Και απεγκλωβίσαμε και κάποια ζώα, ναι, ήταν πολύ τρυφερές στιγμές αυτές. Γιατί τα ζώα και αυτά κρεμάστηκαν στην ουσία πάνω στα παιδιά, όσο ελπίδα σανίδα σωτηρίας. Άκουσα κάποιους συναδέλφους σας σε ένα ρεπορτάζ ότι προσπαθούσαν να μην πλησιάζουν πολύ τα σπίτια σε κάποια σημεία, γιατί στην περίφραξη όσοι διαθέτουν κάγκελα με λόγχες ήταν επικίνδυνο να τρυπήσουν τις βάρκες και να έχουν πρόβλημα και ήδη. Το αντιμετωπίσατε εσείς αυτό? Γιατί ήταν ακόμα η ποσότητα του νερού αρκετά ψηλά. Και το αντιμετωπίσαμε. Το αντιμετωπίσαμε.
Έτσι, έτσι. Το αντιμετωπίσαμε στις περιοχές που το νερό βάθαινε και βάθαινε χωρίς αίσθηση του πόσο βαθιά κατεβαίνει, γιατί κατά τη διάρκεια της πορείας με τις βάρκες και στα σημεία που ήταν περπατητό το τμήμα, δηλαδή το περπατούσαμε, βρίσκαμε, χτυπούσαν τα πόδια μας κάτω, χτυπούσαν σε πεσμένα μηχανάκια, σε κάδους οι οποίοι είχαν γεμίσει νερό και είχαν βυθιστεί. Ήταν διάφορα φερτά υλικά ετερόκλητα στους χώρους που περπατούσαμε. Και φυσικά τα κάγκελα ήταν το βασικό και κύριο που φοβόμαστε όλοι. Δηλαδή μήπως πέρα από το να σκιστεί η βάρκα να υπάρχει και κάποιος πιο σοβαρός τραυματισμός, είτε σε εμάς είτε στους ανθρώπους που παίρναμε. Γιατί είχαμε και την ευθύνη αυτών των ανθρώπων να τους πάρουμε σε όλους. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που είδατε, πόσο δύσκολα πιστεύετε ότι θα είναι για τους κατοίκους της περιοχής οι επόμενοι μήνες? Το θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πέσουν τα νερά. Δηλαδή, αν δεν κατέβει στάθμη, όχι μόνο στη Λάρισα και στις περιοχές που πλήγησαν εκεί, γενικά τα νερά στην περιοχή, όλη την πληγήσα, πραγματικά δεν ξέρω. Η εκτίμηση, δεν υπάρχει εκτίμηση, γιατί αυτό που στην ουσία σκεπάζεται με το νερό μπορεί να είναι κάτω το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι φερτά υλικά, μπορεί να είναι ογκώδη πράγματα, μπορεί να είναι νεκρά ζώα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και ανάλογα με το μέγεθος της αποκάλυψης που θα έρχεται σιγά σιγά, θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, και η δυνατότητα όποιον εμπλέκονται υπηρεσιακά στην διαδικασία να αποκαταστήσουν σταδιακά τις ζημιές ή αντίστοιχα τις περιπτώσεις που μπορούν, ας πούμε, να δημιουργούν πιθανότητα μολυσματικών ασθενειών αν παραμείνουν, ας πούμε, τα νεκρά ζώα κλπ. Αλλά πραγματικά θέλουν πολύ μεγάλο αγώνα. Πολύ μεγάλο αγώνα. Πλέον το νερό αυτό είναι μολυσμένο, δηλαδή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή ούτε με το σώμα. Κοιτάξτε, στο σημείο που είμαστε εμείς, που ήταν στάσιμο το νερό για ένα διάστημα, δηλαδή πήγαμε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που είχε σταθεροποιηθεί η στάθμη, οπότε ήταν σαν λίμναζε στην ουσία. Ναι. Αλλά μέσα εκεί υπήρχε πετρέλαιο, υπήρχαν λάδια, υπήρχαν υλικά από υπονόμους στην νερά που είχαν ανέβει, κάδι που είχαν αναποδογυριστεί, και φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν τουλάχιστον σε επίπεδο και ζώα, γιατί πνιγμένα, που εντάξει, απλά δεν ήταν σίγουρο ότι θα πέσουμε πάνω τους. Θα μπορούσαν να είναι κάπου παραδίπλα, αλλά πιθανότατα ήταν μέσα στα νερά αυτά. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η επαφή με τέτοιου είδους λιμνάζοντα νερά, γιατί δημιουργούν πολύ εύκολα μολυσματικές καταστάσεις ή μπορεί και χειρότερα πράγματα. Μακάρι να μην αντιμετωπίσουν ποτέ κάποιοι αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον από τους κατοίκους που μέχρι να γυρίσουν στα σπίτια τους εκτίθενται, αν κάποιοι μπαίνουν μέσα με δική τους ευθύνη. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα πολύ και η αποκατάσταση και η ηρεμία των ανθρώπων αυτών, ή η αισιοδοξία ότι κάτι θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Ήταν η πρώτη φορά που θα βρεθήκατε σε τέτοιας έκτασης πλημμυρικό φαινόμενο, νομίζω. Σε επίπεδο νομού, Λακωνίας, η ομάδα συμμετείχε, αυτό που είχε αντιμετωπίσει, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο, ήταν το 2007 στο ατύχημα που είχε γίνει στο Λούσιο με τους 10 νεκρούς. Σε πλημμυρικό φαινόμενο τόσο μεγάλης έκτασης, όχι, από όσο θυμάμαι εγώ, τουλάχιστον τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι κάποιο περιστατικό να είναι τόσο μεγάλης έκτασης και να είναι τόσο μεγάλης ανάγκης να υποστηρίζεται από χιλιάδες κόσμο. Και η έκταση και το μέγεθος. Επισημαίνετε στο τέλος της ανακοίνωσής σας ότι τα έξοδα της αποστολής καλύφθηκαν όπως κάθε φορά από το ισχνό ταμείο της ομάδας σας. Από πού ενισχύεστε? Λοιπόν, φίξατε ένα θέμα πολύ σημαντικό για τους στόχους της ομάδας. Η ομάδα έχει έσοδα από τις συνδρομές των μελών και από φίλους, ανθρώπους που εκτιμούν το έργο ή που βλέπουν τη διαδικασία που ακολουθούμε και προσφέρονται να μας βοηθήσουν με όσο ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κάνει. Ενώ μας έχουν εντάξει στην πολιτική προστασία, με βάση τον νέο νόμο είμαστε και πριν ανήκαμε στην πολιτική προστασία, αλλά τώρα πιστοποιούμαστε πλέον και με ειδική εκπαίδευση που θα ακολουθήσει τον επόμενο χρόνο. Παρόλα αυτά, δεν προβλέπεται στην νομοθεσία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν, η δυνατότητα
να επιχορηγούμαστε χρηματικά από, από κάποιους φορείς. Φορείς δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική προστασία δήμων, περιφερειών κλπ. Κατά καιρούς, με κάποιους τρόπους οι άνθρωποι που ήθελαν πραγματικά να βοηθήσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορούσαν και μας εξασφάλιζαν εξοπλισμό. Ήταν δηλαδή, αντί να έχουμε την διαδικασία να μας παρέχουν κάποιο ποσό μετρητά, μας έδιναν το αντίστοιχο ή μικρότερο ποσό ή μεγαλύτερο από αυτό που πιθανόν να μπορούσαν να προβλεπόταν, μας το έδιναν σε εξοπλισμό. Mm-hmm. Πολύ σημαντική βοήθεια. Αλλά δεν είναι αρκετή, γιατί ας πούμε, αν σας πω για παράδειγμα ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε στην ομάδα 960 ευρώ. Ναι, από οπότε, τα καύσιμα μέχρι και την τροφή. Από τα καύσιμα μέχρι, μέχρι τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, κάποια κομμάτια που πιθανόν καταστράφηκαν και θα πρέπει να αποσυρθούν, συν τη διατροφή 7 ανθρώπων στην περιοχή, που πάρα πολλές φορές πολλά από αυτά τα πληρώνουμε μόνοι μας. Από τη δική μας δηλαδή οικονομική, με τη δική μας τσέπη, να το πω έτσι απλά. Όμως είναι πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα και ακριβώς ο εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι ειδικευμένος όχι μόνο για τις πλημμύρες, είναι σε διάφορα πεδία που απαιτείται. Όπως αντίστοιχα για την πυρόσβεση, για την ορεινή διάσωση κλπ. Τα υλικά είναι γενικά πολύ ακριβά. Γι' αυτό και συνήθως καλούμε τον κόσμο να μας υποστηρίξει. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν μπορεί να συμμετέχει στην ομάδα ως εθελοντής διασώστης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι φίλος της ομάδας. Βέβαια. Και να βοηθάει με μία απλή συνδρομή, ας πούμε, το χρόνο, τα 25 ευρώ που έχουμε συνδρομή, να μας υποστηρίζει μια φορά το χρόνο για το έργο αυτό. Είναι κάτι που νομίζω μπορεί να γίνει και πραγματικά θα χαρούμε πολύ αν υπάρχουν συμπολίτες μας που θέλουν να το κάνουν, να γίνουν φίλοι της ομάδας και να μας υποστηρίξουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και να βρεθούν και άλλοι τρόποι πώς μπορείτε να ενισχυθείτε εσείς και άλλες τέτοιες εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες που δρούν εδώ στον τόπο μας, εδώ στη Λακωνία, γιατί νομίζω ότι προσφέρετε πάρα πολλά. Ήταν πολύ σημαντικό, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού και άλλοι πολίτες που έτσι έχουν αίσθηση καθήκοντος και προσφορά στον συνάνθρωπο, να ενεργοποιηθούν. Ομάδες υπάρχουν. Δυνατότητες για να εκπαιδευτούν υπάρχουν. Θέληση να υπάρχει. Πόσα άτομα, έχει σήμερα η ελληνική ομάδα διάσωσης Λακωνίας? Αυτή τη στιγμή έχει ενεργά 55 άτομα. 55. Επιχειρησιακά δεν είναι στο βαθμό όλοι έτοιμοι, γιατί είναι και νέα παιδιά που μπαίνουν συνέχεια και ξεκινούν σιγά σιγά τις εκπαιδεύσεις. Αλλά επιχειρησιακά είμαστε γύρω στα 30 άτομα. Μάλιστα, αρκετά. Μπορούν να καλύψουν διάφορους τομείς, δηλαδή και το βουνό και τη θάλασσα και πιθανόν μαζικές καταστροφές, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί όταν σκεφτόμαστε μαζικές καταστροφές, σκεφτόμαστε μόνο το σεισμό στο μυαλό των περισσότερων. Αλλά η πλημμύρα είναι μια τεράστια καταστροφή μαζικής έκτασης. Οπότε χρειάζεται εκπαίδευση. Ευτυχώς τουλάχιστον το έχουμε πάρει πολύ, ας πούμε, σοβαρά όλο το κομμάτι αυτό και προσπαθούμε να εκπαιδευόμαστε και μόνοι μας και με προσωπικά έξοδα μεταβαίνουμε πολλές φορές και σε άλλες περιοχές που γίνονται συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις από ιδιώτες φορείς. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε για να μπορούμε να βοηθήσουμε. Πιστεύετε ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα, είτε πλημμυρικά είτε οτιδήποτε άλλο, που θα είναι αναγκαία η παρέμβαση δική σας και άλλων αντίστοιχων ομάδων διάσωσης? Όπως φαίνεται, δηλαδή, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Σκεφτόμενοι, το συζητούσαμε και με τα παιδιά ανεβαίνοντας στη Λάρισα, σκεφτόμενοι ότι πριν από 2 χρόνια περίπου η αντίστοιχη κακοκαιρία Ιαννός είχε πλήξει την περιοχή της Καρδίτσας και ήταν μια πολύ έντονη κακοκαιρία, τίνει να γίνει αυτό μια πιο συχνή κατάσταση. Δηλαδή, έρχονται όλο και πιο συχνά τέτοιους πιο έντονα φαινόμενα. Οπότε πιθανότατα να μπαίνουμε σε μια άλλη λογική και ξαφνικά να βρεθούμε να είναι μια κατάσταση καθημερινή. Όχι καθημερινή με την έννοια που να είναι στο βαθμό καθημερινής καταιγίδας ή καιρικών φαινομένων, αλλά κάθε φαινόμενο που έρχεται να είναι όλο και πιο ισχυρό από το προηγούμενο. Γιατί τουλάχιστον αυτό δείχνει η τελευταία πενταετία. Ναι, και εγώ γι' αυτό ρώτησα.
Τώρα η έδρα σας είναι στο πρώτο χιλιόμετρο Σπάρτης Καστορίου, στα παλιά σφαγεία. Ακριβώς, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Σπάρτης μία αίθουσα στο χώρο εκεί. Οπότε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούμε να νοικιάσουμε χώρο εμείς σαν ομάδα. Ναι. Το έχουμε από το 2013 το χώρο αυτό, από το απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ένας χώρος που μας εξυπηρετεί απόλυτα. Είναι λίγο βέβαια μακριά για τον οποιοδήποτε πολίτη θέλει να έρθει, ας πούμε, να μας συναντήσει. Γιατί δεν έχουμε και μόνιμο προσωπικό να διατηρεί την αίθουσα, ας πούμε, ανοιχτή. Ναι. Οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε κάπως την επαφή με τον κόσμο για να είμαστε πιο κοντά, να μας γνωρίσουν καλύτερα όσοι θέλουν να δουν τι είναι η ομάδα και ποιοι είμαστε εμείς. Το τηλέφωνο ποιο είναι που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας? Το τηλέφωνο μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο της ομάδας. Είναι το 6937-03-8002. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να επικοινωνήσει όποιος θέλει μαζί μας. Τώρα, αν χρειάζεται κάτι πιο άμεσα, μπορεί να μπει στη σελίδα της ομάδας στο διαδίκτυο, να δει και τα τηλέφωνα κατά περίπτωση, ας πούμε, του υπεύθυνου επιχειρήσεων, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την απόφαση συμμετοχής ή όχι σε οποιαδήποτε αντίστοιχη επιχείρηση που θα κάνουμε. Πάντως, μέσα στο τηλέφωνο αυτό μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, και το έχουμε και εδώ, οπότε και στο ραδιόφωνο μπορούν να καλέσουν, αν δεν μπόρεσε κάποιος να το σημειώσει και να το δώσουμε. Τώρα, εσάς κάθε φορά που συμβαίνει το οτιδήποτε, και να έρθω εδώ στη Λακωνία, σας ενημερώνει κάποια υπηρεσία? Από πού εσείς παίρνετε την... Ακριβώς. Ναι. Για να κινητοποιηθείτε. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λόγω της ένταξης στην πολιτική προστασία, εμάς μας ενεργοποιεί ανάλογα ποια κρατική υπηρεσία έχει την ευθύνη της επιχείρησης. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε συμβάν στη θάλασσα, θα μας καλέσει το λιμενικό. Αν έχουμε συμβάν στην στεριά, αν έχουμε μια φωτιά, αν έχουμε κάποιο ατύχημα στο βουνό που απαιτείται εξειδικευμένη ανάσυρση τραυματία, μας καλεί η πυροσβεστική. Γενικά και η πολιτική προστασία μπορεί να μας καλέσει σε επίπεδο περιφέρειας, αν αντίστοιχα, ας πούμε, είναι εκτός νομού το περιστατικό και πρέπει να κληθούμε πιο κεντρικά, να το πω έτσι απλά. Από μόνοι σας εσείς πηγαίνετε σε κάποια περιστατικά, αν κρίνετε ότι χρειάζεται και η παρουσία σας? Όχι. Δεν το κάνουμε. Η μόνη περίπτωση που πηγαίνουμε είναι όταν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος και διηλικιωμένος, επειδή ο χρόνος είναι υπερπολίτιμος σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή όσο πιο νωρίς εμπλακείς, τόσο πιο γρήγορα έχεις πιθανότητα να εντοπίσεις τον αγνοούμενο. Γιατί, όπως ξέρετε, βάσει νόμου το 24ωρο είναι κατελάχιστον ο χρόνος ενεργοποίησης από την αστυνομία. Οπότε πολλές φορές οι συγγενείς ζητάνε τη βοήθειά μας σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εμείς δεν δεσμευόμαστε από αυτό, οπότε μπορούμε να κάνουμε κάτι άμεσα. Μάλιστα. Κυρία Σταδάκου, να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα και βέβαια ευχαριστώ εκ μέρους και όλων αυτών που ταλαιπωρούνται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλία. Σίγουρα θα το έμαθαν και αυτοί, θα ενημερώθηκαν, αν όχι όλοι κάποιοι, ότι μια ομάδα από την Λακωνία, η ελληνική ομάδα Διάσους Λακωνίας, βρέθηκε για λίγες ημέρες στην περιοχή τους και βοήθησε και στήριξε τους πληγέντες. Πραγματικά, ναι, δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα από το Απειλάρισα, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα παραδείγματα στην Ελλάδα, γιατί είμαστε 9 συνολικά που επιχειρούσαμε σε όλη την περιοχή. Για μας είναι το ιδανικό να οι άνθρωποι αυτοί να μην ξαναζήσουν τέτοια καταστροφή και να είναι δυνατοί να αποκαταστήσουν ό,τι μπορούν να αποκαταστήσουν στην καθημερινότητά τους. Και να ευχαριστήσω και εσάς, και Χοντρόπουλε, Λεωνίδα, μιας και γνωριζόμαστε. Να ευχαριστήσω για το βήμα που μας δόθηκε να πούμε αυτά τα πράγματα και να ενημερώσουμε και τον κόσμο και τους πολίτες στη Λακωνία ότι είμαστε μια ομάδα εκπαιδευμένη καλά και μπορούμε να είμαστε ανά πάσα στιγμή κάποιοι από εμάς έτοιμοι να βοηθήσουμε όταν χρειαστεί. Και είναι σημαντικό που είστε εδώ και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε κάθε κάλεσμα. Πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές μας που μας άκουσαν. Χαιρετισμούς και την καλημέρα μας στα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ομάδας Διάσωσης Λακωνίας. Ευχαρίστως, θα το μεταφέρω. Ευχαρίστως. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.